Κυρίε και κύριοι φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Είναι μεγάλη τιμή που απόψε θα είναι μαζί μα στην της Α ο σπουδαίος συνθέτης, κύριος Γιώργο Χατζινάσιο. Κύριε Χατζινάσιο, καλησπέρα σα. Καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι για μένα, πιστεύω και για του περισσότερου Έλληνες, είστε ένα εθνικό θησαυρό. Ε, είστε ένα συνθέτη που όλοι έχουμε ταυτίσει στιγμέ τη ζωή μα με τα τραγούδια σα. Και χαίρομαι ακόμη περισσότερο, διότι όταν με ρωτάνε ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που θυμάσαι να λες είναι το τραγούδι σου, θυμάμαι τον Ανθρωπάκο και να το δυναμώνουν οι γονείς μου στο ραδιόφωνο, γιατί λένε α, το τραγούδι του, του μωρού. Λοιπόν, <laughs> ο Ανθρωπάκο λοιπόν ήταν το πρώτο μου τραγούδι, το πρώτο τραγούδι τη ζωή μου. Σα φωνάζει, είναι Ανθρωπάκο δηλαδή. Όχι, όχι, μου άρεσε το, το τραγούδι και, και, λέγανε. Ε, νάτο, το, 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 τραγούδι που αρέσει στο, στον Τάσο. Τώρα δεν ξέρω, είμαι αντισυμβατικό, δεν νομίζω και τόσο. Όχι, αλλά εμπάσι, επειδή το τραγούδι είναι έτσι επαναστατικό. Είναι <laughs> ένα τραγούδι διαμαρτυρία. Διαμαρτυρία. <laughs> ναι, είστε ναι. ναι, με ήσυχο. ήσυχο, όντω και σπουδαία η τη Τσανακλίδου. Ναι είστε μια πολύ σπουδαία μονάδα του ελληνικού τραγουδιού. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε πια μετά από τόσα χρόνια, αν το παίζετε με τριόφρον και λέτε όχι ή αν ξέρετε την αξία σας. Ε, από μικρό παιδάκι, από το δύο, αισθανόμουν ότι ήμουν κάτι ξεχωριστό. Ε, μιλάμε για πολύ τρυφερή ηλικία, από έξι χρονών, εφτά, Στα δέκα, 11 είχα ξεχωρίσει πολύ με στο δύο. σαν παιδί θαύμα που λέμε δηλαδή. Ε, όχι σαν τον Κορκολί. <laughs> Ο Κορκολί ήταν παιδί. Έπαιζε πράγματα πολύ παραπάνω από την τάξη. Εγώ ήμουν πιο συμβατικό. Ό,τι μου έλεγε η δασκάλα. <laughs> ναι, λοιπόν, άλλε εποχέ. Είχα συνηθίσει από, να, να διαχωρίζει τη θέση μου σαν κάτι ξεχωριστό. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να γίνω συνθέτη, να γράφω κομμάτι για να αισθανθώ μια διαφορετικότητα. Αλλά για να συμβεί αυτό το πράγμα υπήρχε ένα υπόβαθρο μεγάλη προσπάθεια από μελέτη σε όλα τα είδη τη μουσική και στην προοδευτική μουσική που λέγεται jazz. Γιατί το ξεκλείδωμα ενό καλλιτέχνη που ασχολείται με τη μουσική είναι να περάσει πέρα από την κλασική, να περάσει και την jazz. Να πω στον κόσμο ότι βρισκόμαστε απόψε πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια που κάνω την εκπομπή και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν δίνεται εύκολα συνεντεύξει. Είναι καλό και πολύ ευχάριστο ο λόγο που βρισκόμαστε. Θα είστε στην Κύπρο σε λίγε μέρε μαζί με τον Στέφανο Κορκολί, 22 και 23 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσία και ε, 26 και 27 Ιανουαρίου στο Πατήχιο Θέατρο στη Λεμεσό. Η Σοφία Μανουσάκη και ο Δόρο Δημοσθένου θα είναι οι ερμηνευτέ και σίγουρα. Θα είναι υπέροχε παραστάσει. Μην τι χάσετε. Ticketmaster.cy για τα εισιτήρια σα και ACS Courier. Τι έχετε ετοιμάσει με τον Κορκολί. Με τον Κορκολί πρέπει να σα πω ότι υπάρχει μεγάλη ιστορία. Έτσι, που έρχεται δεκαετίε πολλέ πριν. Τον Κορκολί τον είχα επισημάνει όταν ήταν περίπου 15-16 έφηβο. Η Δήμητρα Γαλάνη με, μου είπε ότι θα έρθει ένα παιδί από τη Γαλλία, Ελληνάκη είναι, ο οποίο παίζει πολύ ωραίο πιάνο. Θα παίξει τον Παρνασό να πα να τον ακούσει. Και πραγματικά πήγα. Έμεινα έκταμπο γιατί ήταν πραγματικά ένα παιδί θαύμα. Και πολύ χαίρομαι ότι τώρα θα παίξω μαζί, μαζί, του. Θα είναι ένα μεγάλο θαύμα για μένα ο Στέφανος. Μοιραία νομίζω ήταν η, η αποστολή και η κατάληξη σας, διότι Πατέρα, διαβάζω μουσικό σαξοφωνίστα σπουδαίο. Από του μεγαλύτερου στα Βαλκάνια. Ναι. Ε, σωστά. Ναι, και ήσασταν τρία αγόρια και οι τρει ασχολιόσασταν με τη μουσική. Ακριβώ. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Εμένα μου έκανε εντύπωση που έτσι μελετούσα για εσά μου δίνατε την αίσθηση του αριστοκράτη, από αστική αριστοκρατική οικογένεια και κατάλαβα ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν δύσκολα φτωχικά τα χρόνια. Και ε? ο από μένα δεν υπάρχει. Η φυσιογνωμία μου καθοδηγεί ε, τον κόσμο <laughs> να βγάζει συμπεράσματα. Και δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Άρα ήσασταν μια φτωχή οικογένεια ουσιαστικά. Με, φτωχή, φτωχή με νίκιο, με νίκιο, με νίκιο. Mm -hmm. Να φανταστείτε ότι εγώ δούλευα, α πούμε, για να δίνω τα λεφτά του πατέρα μου. Να ενισχύω την οικογένεια. Και το πρώτο σπίτι που πήραμε το αγόρασα εγώ μέσα στις αλλαγματικές για να είχα βάλει δανειστή χρήματα για να μπορούν να μένουν οι γονεί μου σε ένα σπίτι που είναι δικό μας πια. Ναι. Στις αρχές του 70 έγινε αυτό. Είχατε την κλίση προς τη μουσική. Δεν είναι ότι ας πούμε λόγω οικογένειας μπήκατε εκεί αλλά κλωτσάγατε που λέμε. Το θέλατε. Τι να κλωτσίσεις. Εκείνη την εποχή ό,τι ήταν ο μπαμπάς γινόταν και τα παιδιά. Το, 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 το προέβλεψε όμως ο πατέρας μου. Γιατί εγώ μουρμούριζα κάπως ας πούμε, ήμουν πολύ μωρό από Τεσσαλονίκη. Mm -hmm. Και είχαμε και κάποιες καλαμιές εκεί πέρα στον κήπο στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούσα να βρω με τα φύλλα να κάνω κάτι σαν που βγάζει ήχο. Β, 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 και είδα ότι έχω έφαση προς την μουσική. Ευτυχώς τα καλαμιά μέχρι εκεί ήταν, δεν τα καβάλισα μετά. <laughs> Καταλαβαίνατε ότι ήσασταν φτωχή οικογένεια, σας σα περνούσε. Όχι, φερνούσε. ήμασταν ανύπαπτοι για τη ευμάρεια που είχαν άλλοι λαοί. Ούτε <σχ> καν. Ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. <σχ> <σχ> Θυμάμαι πόσο χαιρό μου το πρωί με τη μαμά μου το τσάι με κουραμάνα, με ψωμί και καμιά ελιά. Ήταν πανδησία. Ή το βράδυ, επειδή είχαμε ένα σπίτι εδώ δεν είχαμε ένα νύχιο, μα, αλλά η ταράτσα έβλεπε σε μια οθόνη το ηματογράφου. Και μα έκανε η μαμά. Είχαμε κουραμάνα, σου και έβαζε ζάχαρη βρεγμένη με νερό και τρώγαμε το, το ψωμί με τη ζάχαρη, α πούμε, και ήταν από όλα. Ε, ναι. <laughs> Να δούμε αυτά που έχουν σήμερα τα παιδιά. Ε, ναι. Γιατί δεν πρέπει. Ε, άμα, άμα δεν έχει, α πούμε, αντίληψη του τι γίνεται γύρω σου. Δεν πάει το μυαλό σου, ναι. δεν έχει καμία ζήτηση για κάτι διαφορετικό. Και ξεκινήσατε να εργάζεστε νεαρό στη Θεσσαλονίκη ω πιανίστα. Ε, δουλεύατε σε καμπαρέ, σε λέσχε. Ε... Ε, σε λέσχε. Έχω πάει και σε πανηγύρια. Με κορδεών, βέβαια έτσι. Mm -hmm. ε, έχω πάει και σε καμπαρέ γιατί έρχονταν στη Θεσσαλονίκη ο εκδοστόλο και βγαίνανε οι ναύτε κάτι στι 4 ώρα το απογευματάκι. Εγώ εν μεταξύ συνεδρίαζα και ο Δίο και γυμνάσιο και, και να παίζω και, και, να μελετάω τα μαθήματα του Δίο. Και... Τι να σα πω. Ένα πράγμα, αλλά δεν διαμαρτυρόμουν, α πούμε, δεν γκρινιάζα. Μου φαίνονταν όλα φυσικά ότι είναι τα πράγματα. Και έφαγα και ωραίο μεροκάματο το εκεί στο καμπαρέ. Και εντάξει, μου και περιζήτητο στα κορίτσια εκεί με τα πτυρικά, ωραίο έτσι, ξαθούλη κλπ. Μια χαρά. Και πώ ήρθε μετά το... το, πιο λαϊκό, ο Γαβαλά κτλ. Δεν με νοιάζε με τι σχήμα θα πάω στην Αθήνα. Ήθελα να φύγω. Είχα κάποια λεφτά, αλλά έπρεπε να σιγουρευτώ ότι θα πάω για να βγάλω με ροκάμα του. Και εκεί να δηλαδή, μην τρώω τα έτοιμα. Έτσι, η πρόταση ήρθε από τον Γαβαλά. Ο οποίο ήταν βέβαια δεν ήταν πολύ λαϊκό καλλιτέχνη, δεν ήταν σαν το Κατζατζίδη. Mm -hmm. Ήταν πιο light, α πούμε, τα τραγούδια. Γαβαλά Κούρτι, αυτό δεν είναι. Ο Γαβαλά ναι, με τη ναι, ναι, την Εννία την Κούρτι. Ναι, αλλά δεν ήταν ζευγάρι τότε, ναι. όταν κατεβήκαμε. Ναι. Και μπήκαμε σε ένα πουρμανάκι και πήγαμε όλοι πακέτο, ήρθε πούμε. Και στην Αθήνα, άγνωστο μεταξύ εγνώστων. Αν δεν ήταν φίρμα ο Γαβαλά τότε. Ήτανε. Ήτανε. Ε, όχι, εγώ. Εσεί όχι. Καλά. Και η μουσική, βέβαια, άγνωστη αυτή. Αλλά με αυτόν ήρθατε στην Αθήνα. Με αυτόν ήρθα. Και παίξαμε σε ένα μαγαζί κάτω, εκεί που είναι η Νεράιντα τη Λιφάτα, τη... στον τη... τη... Παραλία, Λεπά, τη... κάτι, παραλία ναι. Το οποίο δεν πήγε καλά, όμω. <σχε> και έκλεισε το μαγαζί μέσα σε μια εβδομάδα. Και μείναμε μετέωροι. Τώρα, μιλάμε για ποια χρόνια για να καταλάβω και τι τηλεθέατες. Πρέπει να είναι στα μέσα της δεκαετία του 50. Λίγοι ξέρουν ότι είσαι ο πιανίστα στο κλασικό τραγούδι εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Αυτό πώ είχε γίνει. Ε, εντάξει, ήταν φίλο μου ο Σταύρο Ζώρα. Με αγαπούσε πάρα πολύ. Και κάναμε και παρέα. Οπότε όταν έκανε την ηχογράφηση μου λέει: Γιώργο, δεν έρχεσαι να παίξει εσύ. Ο, του έκανα και την ορχήστρωση. Mm -hmm. Ναι, και. Πού να φανταστώ τέτοια επιτυχία. Αυτά όλα που κάνουν τυρι 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 με το βιανάκι ήταν η νέα έμπνευση τη στιγμή. Είχα γράψει τα όργανα όλα, δεν είχα σκεφτεί τι θα παίζω εγώ. Ναι. Και όταν γινόταν η πρόβα για να ηχογραφήσουμε, μου ήρθε η ιδέα και στο ρεφρένα έκανε αυτό το πράγμα. Εσεί ποιου θαυμάζατε από συνθέτε, Από το συνθέτε, το μήμη το Μπλέσα σίγουρα θαύμαζα. Α, ναι, ο Πλέσα υπήρχε, ναι, υπήρχε, υπήρχε και λόγω του σινεμά. Και βέβαια, βέβαια. Επίση, όταν άρχισα εγώ να γράφω κινηματογράφο, ήταν το low budget πια. Γιατί δεν κάνανε ταινίε όπω πριν με τον Δαλιάνι και λοιπά, και την mm -hmm. η Φίνος πριν. Κάτι πολύ πρόχειρο, γιατί είχε μεγάλο ανταγωνισμό και τηλεόραση. Mm -hmm. Εγώ πήγα να δω τις ταινίε που έγραφε μουσική και ήμουν εγώ και καμιά δεκαπενταριά. Mm -hmm. Και κάτω μου και πίσω με δούνε κιόλα. Και, άδειο ο κινηματογράφο. Εσεί θαυμάζατε, ήσασταν πιο πολύ του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη, του Ξαρχάκου. Δεν ήμουν εγώ σε αυτό το πολύ. Δεν, 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 όχι, ναι, όχι, όχι. όχι. Ε, τα ψήγματα τα δικά μου ξεκινάνε από την προοδευτική μουσική. Είμαι, ε, η αρμονία είναι πολύ μπλεγμένη μέσα στο μυαλό μου. Ο πλούτο τη αρμονίας. Έπρεπε να κάνω μεγάλη αφαίρεση για να γράψω τραγούδια που να είναι απλοϊκά και να μπορεί να ο κόσμος. Γιατί ο πατέρα μου μου έλεγε, Γιώργο, τον αναφέρω πάντα τον πατέρα μου. Ήταν σπουδαίο άνθρωπο. Ήταν διανοούμενο και με πολλέ γλώσσε. Και... Μου έλεγε, αν ποτέ θε να γράψει κομμάτι, όχι συμφωνικά έργα ή όπερες ή αυτά, ε, να σκεφτεί ότι απευθύνεσαι σε παιδιά, σε παιδιά που δεν έχουν καλλιέργεια μουσική και αυτά και κάνει δυσκολίε επειδή αυτά έμαθε ότι δεν μπορεί να περάσουν με τίποτα. Πιο απλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό έκανα εγώ περισσότερο, αλλά δούλευα πολύ την ορχήστρωση. Έβγαζα το άκτι μου, έκανα απλέ μελωδίε, α πούμε, και απλού τείχου, αλλά εξαργύρωνα την προσπάθεια αυτή με την πλούσια και ε, ε, κατά κάποιο τρόπο έξυπνη ενορχήστρωση. Και στο τραγούδι πώς πήγατε, πώς αποφασίσατε να γράφετε τραγούδια. Αποφάσισα γιατί έπρεπε να παντρευτώ τη Μαρία, δεν με θέλαν οι γονεί τη. Σαν μουσικό να παίζω κάθε βράδυ με ροκάμα το κειμενάκι. Γιατί η Μαρία ήταν από μια πολύ καλή οικογένεια, πούμε, αστική οικογένεια, που mm. είχε πολύ φρενού γαμπρού που τη ζητάγανε και πολιτικού, μηχανικού, γιατρού. Ε, τι να κάνω εγώ τώρα, πού να του ανταγωνιστώ, αλλά ο Έραντα ξε, τα ξεπερνάει αυτά. Με πίστεψε η Μαρία όμω. Και όταν πια αποφασίσαμε και τη είπα ότι θα τα παρατήσω, θα, τα παρατήσω, θα κάνω προσπάθεια. Τι έγινε συνθέτηση εξαιτία αυτού του γεγονότο. Δεν ήξερα ότι μπορώ να γράφω κομμάτια. Ήμουν έτσι με, με το πιάνο μου και να παίζω και λοιπά, και να μελετάω τέτοιο. Για να το πούμε με αγγλικούς όρου που συμφωνείτε ότι είναι πιο, ε, πιο ακριβή. Είσασταν κομπόζερ και γίνατε και songwriter. Για να, για να επιβιώσετε και για να γίνετε... Ήμουνα μουσικός στις πιάτσες και έγινα songwriter. Ναι. Και... Γράφατε όμως και ε, αυτό... για συμφωνικές και τέτοια. Όχι, δεν, δεν μπορούσα. Τότε όχι. Τότε όχι. Γωρί. όχι. Αλλά ήξερα ότι έπρεπε να βρω έναν τρόπο να μην σκέπτεται η εταιρεία που θα γράφω κομμάτι ότι είμαι και μουσικός του Πάλκου. Δεν σε εμπιστεύονται. Έπρεπε λοιπόν να ξεκαθαρίσω τη θέση μου από το μεροκάματο. Γι' αυτό και οι συνάδελφοί μου νομίζω ότι την είχα ψωνίσει, ότι είχα τρελαθεί, ότι πήρα τα μυαλά μου αέρα και μου λέγανε Μα ρε Γιώργο, τι θα γίνει με το, αν είναι θέμα χρημάτων να σου δώσουμε παραπάνω. Τι άλλα δεν είναι λεφτά, λέω. Πρέπει να με πιστευτεί η εταιρεία ότι είμαι συνθέτη. Άμα παίζω, δεν θα με πιστέψουν. Και έτσι ένα χρόνο δεν έφεζα μεροκάματα. Έκανε κάποιε συνοχιστρώσει, έτσι, αυτό επιτρέπεται, για να βγάζω τα έξοδα κλπ. Αλλά μόλι έκανα το πρώτο δίσκο, άρχισαν να έρχονται τα πρώτα χρήματα. Όχι πολλά. Αλλά ήξερα ότι έβγα, τουλάχιστον και αυτά που έβγαζε το μεροκάματο. Ο πρώτο σα δίσκο ποιο ήταν. Το... Τότε βγαίνα τα μικρά με μικρούλι. Ναι. Τα Τα πεντάρια. Είναι το, το, το κρίμα των το, boy, το, κρίμα το Ναι, στο... βλέπετε λοιπόν ότι για να κολακεύσει τη εταιρεία, ήθελα να κάνω και ένα επιτυχία. Μην κάνω ένα τραγούδι, είναι δύσκολο. Και... Μα κάνατε ένα κλασικό διαχρονικό μάργα Ένε, δια ναι, διαμάντι. Ναι, μπράβο. Το κρίμα των πόης. Να δείτε, η εισαγωγή τι έγινε. Γιατί όλη η μουσική, που οι άνθρωποι του λαϊκού τραγούδιου, ας πούμε, που παίζουν μπουζοί και λοιπά, δεν έχουν ξαναπαίξει τέτοιο. Ταραρα, 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 ταραρα. Αυτό είναι τζάρ τελείω. Άρα, 1970 βγάζετε το πρώτο σας τραγούδι, το 45' που λέγαμε τότε, ναι, ναι. με τη Μαρινέλα, η οποία είχε ήδη την προϊστορία του, του Καζατζίδη, το τέρι του Καζατζίδη, αλλά πλέον ήταν σόλο καλλιτέχνητα. Είχε διαχωρίσει τη θέση της με το Καζατζίδη. Ναι, είχε αλλά ήταν στις αρχές ακόμα που δεν... Γιατί διαβάζω τώρα και τη βιογραφία της από τον Ξαρθούλη. Ναι. Ήταν στις αρχές ακόμη. Το να Συμφωνήσει η Μαρινέλα να πει το πρώτο σα τραγούδι, πώ έγινε. Τη Μαρινέλα είχαμε δουλέψει μαζί, εγώ σαν όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη, mm -hmm. σε ένα κέντρο στο Πανόραμα. Είχε αρρωστήσει ο, ο πιανίστας και με πήραν εμένα, σαν αντικαταστάτη. Ε, δηλαδή συμπάθησε από τότε, κά, και κλπ. και αυτά γνωριζόμασταν. Ε, όταν λοιπόν ο παραγωγό, ο, ο, ο Σπύρο Ωράλη, δεν δε ζει τώρα. Ε, τη είπα ότι θέλω να κάνουμε ένα καινούργιο συγγραφέα. Ποιο το γιουργάκι, το γιουργάκι, βεβαίω κλπ. Και, και αμέσω δέχτηκε η Μαρινέλα να κάνουμε το πρώτο κομμάτι και μετά κάναμε και άλλα πολλά μέχρι να φτάσει το καμιά φορά που αποθεώνεται τώρα. Ναι, έχετε κάνει με τη Μαρινέλα ιστορικά κάνει πράγματα την... στη δισκογραφία. Yeah. Πώ θα χαρακτηρίζατε κύριε Χαττινάσια την uh, Μαρινέλα και ω ένα σπουδαίο συνθέτη που είστε, ενώ αποστασιοποιημένο από την προσωπική σα σχέση, αλλά και ως άνθρωπο που την έχετε βιώσει από κοντά. Τι είναι η Μαρινέλα για το Μαρινέλλα τραγούδι. Η Μαρινέλα είναι, αυτή, αυτή και ήταν και είναι, μία τραγουδίστρια τη Ευρώπη που δεν υπάρχει καμία αντιανταγωνιστή. Και ενώ, όχι το τη δισκογραφία, δεν εννοώ στη δισκογραφία, ενώ πάνω στην πίστα. Επάνω, α πούμε, στο θέατρο, οπουδήποτε. Είναι φοβερή, ας πούμε, η επαφή που έχει με το κοινό και σε εξουσιάσει η φυσιογνωμία της και όλο το είναι της. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί δεν, Και δεν, δεν, δεν ξέρω ποια άλλη μπορούσε να είναι, ας πούμε. Και, να, και, εσείς να σκεφτείτε ποια άλλη θα μπορούσε να είναι Μαρινέλα στην Ευρώπη. Σέρλι Μπάση. Που η Μαρινέλα λέει ότι πήρε κάποια χαρακτηριστικά από τη. κάποια στοιχεία από τη Σάρλιν Μπάσκε. Αλλά η Μαρινέλα για μένα είναι πιο πάνω. Δεν είναι πιο πάνω. Η Μαρινέλα κάνει έτσι και τελείωσε. Δεν είναι θέμα, πούμε. Τελείωσε. Ο βιογράφο τη τώρα, ο Ξανθούλη, την χαρακτηρίζει οπτικοακουστικό φαινόμενο. Συμφωνείτε. Ναι, απόλυτα. Με μία κουβέντα τα είπε όλα αυτά που είπε πριν εγώ. Άρα, κυκλοφορεί το 1970 το «Κρίμα στον Μποϊσού» με τη Μαρινέλα, γίνεται χαμός και παίρνετε για πρώτη φορά το δισκάκι στα χέρια σα. Πώ νιώθετε? Σαν τρελό. Καταρχήν πήγαινα σε όλα τα -box και έβαζα τα λιράκι για να πέσει και καθόλου και έβλεπα τα κούνα και λοιπά και το θα Μετά πήγαινα σε άλλο, πήγαινα στις προθήκες ε, των καταστημάτων... Ε, δίσκων, ας πούμε, τα δισκάδικα που λέμε. Και έβλεπα, είναι το, το δισκάκι μου. Ε, με, με μέσα, άκουγα τις συζητήσεις που έκανε ο πολιτής με τον κόσμο. Ναι. Τα πεθερικά, τι είπανε για την επιτυχία του γαμπρού. Δεχτήκανε. τα πεθερικά πήγαιναν νερό όνομά μου. Καλά, εντάξει, μου είχε δώσει προθεσμία. Προκειμένου να τα χαλάσουμε τη Μαρία, ήρθε ο, ο, μου, ο με βέβαια, και με εκβίασε, με την έννοια, Γιώργο, μπορείς να παντρευτείς τη Μαρία σε έξι μήνες. Το μεταξύ, εγώ μόλις είχα δώσει τα, τα, τα γραμμάτια για να πάρω τον πατέρα μου το σπίτι, έπρεπε να δίνω... Του λέω, όχι. Γιατί όχι, δεν μπορώ να παντρευτώ, λέω, να πάρω στο κεφάλι μου, με μια οικογένεια χωρίς να έχω ξεπληρώσει αυτό που έχω, που σκητήσει τον πατέρα μου, να αφήσω, πρέπει πρώτα να καθαρίσω με αυτό κλπ. Τότε λέω χωρίς, να χωρίσει. Θα να χωρίσω, λέω. Πραγματικά. Και χωρίσατε. Έξι, ναι, έξι μήνες, έξι μήνες χωρίσαμε με τη Μαρία. Δεν μπορούσα να παρατήσω, δηλαδή. Κατάλαβε όμω αυτό το γόρι είναι, έχει χαρακτήρα. Δεν θα πουλήσει ποτέ, όπω και που είμαστε τώρα. Δόξα του Θεώ, πόσα χρόνια πριν. Πόσα χρόνια πριν, 45, 60. 45, 50, 50. 60. Α, 60. 50 είμαστε πατρεμένοι και 10 που είμαστε ερωτευμένοι και όλα αυτά, 60. Ο Μίμης Πλέσας, τον αναφέρατε πριν. Ναι. Ένας γίγαντας του ε, το συζητάμε. ελληνικού τραγουδιού. Ε, είναι μυθικό πρόσωπο ο Μίμης. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Δηλαδή, σας πρότεινε σε διάφορες δουλειές στο Φίνο, αν δεν κάνω λάθος, να γράψετε μουσική για ταινία κτλ. Τα δεν υπήρχε ο ανταγωνισμός μεταξύ σας. Δεν υπήρχε. Καταρχήν, έχετε υπόψη ότι εγώ συνεργάστηκα με όλου του σπουδαίου συνθέτε στα δύο πιάνα. Αρχίζω από τον το τον Μάριο Τόκα που εγώ τον έβγαλα στο προσκήνιο, ε, τον Κουρκολί, ε, τον Θεοφάνου, ε, τον Νικολόπουλο. Και είναι όλοι σπουδαίοι συνθέτε. Δεν ναι. φοβόμουν τον ανταγωνισμό. Δηλαδή. Όχι για τον Πλέσα, λέω, που ήταν μεγαλύτερο και, και με πιο... τον Πλέσα τον ξέχασα. Και με τον Πλέσα κάναμε. Αφού γι' αυτό έκανα έτσι. Ε, Εσά, ποιο είναι ο αγαπημένο σα ηθέτη, Ο Χέρι Μαντσίνη. Από του Έλληνε. Και ο Μισελ Ο Σπανό. Ο Σπανό, ε. Ναι. Που είναι η ίδια γενιά μαζί σα ο Σπανό, περίπου, δεν είναι. Εγώ είμαι και 10 και 20 χρόνια πιο μικρό από όλου. Είστε από το Σπανό πιο μικρό. Από το Σπανό, δέκα χρόνια. Άρα ο Σπανό ήταν ο αγαπημένο σα ηθέτη. Ε. Από τι φωνέ, έχετε ευτυχήσει και έχουν ευτυχήσει να σα τραγουδήσουν οι σπουδαιότερε φωνέ. Ε, Α πούμε, εδώ έχω να σα πω για την αφιλότιμη με το στράτο Διονυσίου. Εν τω μεταξύ με το στράτο είστε και συντοπίτες Ήσασταν ναι, συντοπίτε. Ναι, Μικρήτα <laughs> ε, μεγάλη φωνή. Πάριος, Κόκοτας, Γαλάνη. Αν να σας ρωτήσω ποια είναι η αγαπημένη σας αντρική φωνή στην Ελλάδα, τι θα πείτε. Αγαπημένη μου φωνή αντρική είναι ο Χατζηγιάννης, ο Μιχάλης, τον οποίο ανακάλυψα και είχα βάλει, εκτεθεί κιόλα δημόσια τότε στις τηλεοράσεις και έλεγα είναι ο τραγουδιστής της Νέας Χιλιετίας, έλεγα, γιατί το 99 έγινε ηχογράφηση με το ψυχής. Ναι. Και δικαιώθηκα το Μιχάλη πώς τον βρήκατε. Είχα ακούσει, εκπροσωπούσα την Κύπρο δύο χρόνια πριν στη Eurovision. Ναι. Και σημείωσα το όνομά του. Μου άρεσε γιατί είχε φοβερό, έτσι, είχε την αυτοπεποίθηση φοβερή. Είχε να ωραίο τέμπρο, βαθύ τέμπρο και λοιπά. Ναι, ένα παιδάκι ας πούμε. Εμένα ήρθε 19 χρονών, 17 δηλαδή τον άκουσα εκεί. Mm -hmm. Και όταν εμένα ο Μανούς Μανουσάκης μου είπε να κάνουμε το, το με το άγγιμα ψυχής που ήταν ο παμπάς και όλα αυτά, δεν ήθελα να κάνω ένα τραγούδι για να γίνει επιτυχία, οπωσδήποτε, και να που βγάλουμε λεφτά και να κάνουμε δίσκους. Ήθελα να συγγενεύει λίγο με όλη την υπόθεση. Η αγνότητα λοιπόν του παιδιού αυτού, από την Κύπρο, με καθοδήγησε να βρω το τηλέφωνο του, γιατί δεν το είχα το τηλέφωνο, που το έδωσε ο Παθεοδόρο Φίλιππας, και τον πήρα τηλέφωνο και το είπα, δεν πίστευε. Με πήρατε τηλέφωνο, κύριε Γιώργο. Σα ευχαριστώ που μου πείτε. Δεδομένον, λέω: Παιδί μου, σε θέλω, θα θέλω να ηχογραφήσουμε κάτι για ένα σύρρεο εδώ που είναι. <laughs> Α, μου λέει: Λυπάμαι πάρα πολύ. <laughs> Τι λυπάσαι, <λέω. laughs> Δεν θέλει. Όχι, είμαι φαντάρο. <laughs> <laughs> δεν μπορώ να βγω. <laughs> <Φαντάρος. laughs> δεν φαντάρο, δεν μπορεί να πάρει διαβατήριο. Να το άστρο, λοιπόν. Δύο ανθρώπου έχω θυμάμαι στη ζωή που έχουν άστρο. Ένα ήταν ο Κατζιγιάννη και ο άλλο ήταν ο Βαγγέλης Παπατανασίου. Αυτοί έχουν άστρο. Ισχύει ότι μετά, επειδή το θυμάμαι, ότι λίγο έτσι στενοχωρηθήκατε που ο πρώτος του προσωπικού, ο προσωπικός, ο δίσκος δεν ήταν μαζί σας μετά το soundtrack του Αγγίγματος Ψυχής. Όχι, γιατί είχε... Ήδη εργαζόταν αυτό σε κάποια τραγούδια. Ε, και πλασάρε, πλασάρε, τον εαυτό του και σαν συντέτη. <Συσχε> Αλλά εγώ ήθελα να του κάνω ένα προσωπικό δίσκο. Η εταιρεία που συνεργαζόταν μετά την. Δηλαδή, που έγινε γνωστό και υπέγραψε. Δηλαδή. Η BMG ήταν τότε. Η BMG ήθελε να κάνει. να κάνει δίσκο ο ίδιο. Το, το, το καθοδήγησε να κάνει. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έπρεπε να παρατήσει το συμβολό του, να έπρεπε να παρακολουθήσει το αίτημα τη εταιρεία. Άρα δεν είναι ότι στεναχωρηθήκατε εσεί. Όχι, εχημόσατε. όχι. Ήξερα, ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ήταν μαζί σα το ταμπού τότε, μόλι πρώτο ήρθε, σωστά. Τι ήτανε καλέ, εγώ τον έφερα. Ναι. Εγώ τον... το. Όταν ό, δεν τελείωσε την ιστορία, του είδα πάω στο διοικητή. Γιατί μου... Ναι, είμαι στρατιώτη, αλλά Δευτέρα ήταν Τετάρτη. Deadline για να πάρω. Παρα... δώσω τη μουσική ήταν η άλλη Τετάρτη. Τον παίρνω εγώ Πέμπτη Παρασκευή. Του λέω πήγε στον διοικητή και Δευτέρα πάρει το αεροπλάνο και έλα. Θα έχει και δουλειά γιατί είμαι με το κουρκολί. Ήμασταν τότε με το κουρκολί στον ταμπού. Θα έχει όλη τη σεζόν και με ροκάματο. Θέλω να έρθει το απόγευμα κατευθείαν από αυτό για την άλλη μέρα γράφουμε. Του λέω. Ήρθε λοιπόν ψαρωμένο όπω ήταν έτσι και φοβισμένο. Κάνουμε πρόβα, του λέει μέσα στο κομμάτι. Εγώ μιλώ με πρόβα. Άλλο κλπ το μαθαίνει. Το μαθαίνει. Και την άλλη μέρα το πρωί. Πάμε λοιπόν, λέω, ανοίξτε τα φώτα, ανοίξτε τα μικρόφωνα. Αρχίζει, το λέει, το λέει μία και έξω. Λέω, μπράβο Μιχαλάκη, πολύ ωραία το είπε, δεν χρειάζεται. Μα κύριε Γιώργο, να μην το πω μια φορά ακόμα. Λέω, μια χαρά είναι, του λέω, με την πρώτη το είπε. Ήταν πολύ αφού κοιταζόμασταν με τον κολλήπτη. Σα παρακαλώ κύριε Γιώργο, να το πω ακόμα μια φορά, ίσω να μην. Άντε του λέω, σου κάνω, πες το μια φορά. Το λέει. Ε, τι θα βάλετε το, 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 το τελευταίο, θα, δεν, μπορώ να σου πω τώρα, του λέω, Μιχαλάκη, άσε, άσε δούμε. Του λέω, του κολύπτω, όταν έφυγε, βάλε το πρώτο, του λέω. αυτό ήταν, αυτό που ακούγεται την η πρώτη εκτέλεση. Και είχε και το σώμα που ζητά αυτό. Και το, το σώμα, σώμα, που ζητά, ναι, μέσα στον δίσκο μου. Ναι. Δύσκολο να διαλέξει από αυτά τα δύο τραγούδια. Ε, άλλο Το ένα είναι πιο ναι. κλασικό, χοροδιακό αυτό. Πιο και προσευχή. Πιο προσευχή, έτσι έπρεπε να είναι. Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο είναι πιο ερωτικό. Θεωρείτε ότι σα επιβεβαίωσε ο Μιχάλη μετά στα χρόνια που ακολούθησε. Ναι, βέβαια, ναι, ναι, σίγουρα. Ναι, ναι. Δεν, ξαναβγήκε άλλο να ξεπεράσει. Βγήκαν πολλοί τραγουδιστέ και καλοί τραγουδιστέ. Περισσότεροι είναι στον κέντρο, βέβαια. Δεν είναι συνευλιακοί. Αλλά τραγουδιστή με το εύρο. Και τη χρειά του δεν έχει ξαναβγεί. Σήμερα πώς σας φαίνεται. Κουρασμένος λιγάκι μου φαίνεται. Κάνει πολλές προσπάθειες, βέβαια, αλλά θέλει και λίγο φρένο. Δεν γίνεται. Έκανε και για λίγους μήνες ε, Υφυπουργός Πολιτισμού στην Κύπρο. Ε, τι να πω, δεν μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό εμένα. Γιατί. Για τον Μιχάλη, για τη διοσκρασία του. Δεν νομίζω ότι είναι δυσκολία. Όπως και εγώ δεν κάνω. Πάνω με να να μιλήσω στη Βουλή. Πάπαλα. Δεν μπορώ να πω καταρχήν ψέμα. Να μου πει εσύ τι θα πω. Θα αποκλείεται. Θα κοκκινήσω. Θα... Δεν κάνω, παιδιά. Δεν κάνω. Δεν σα είχαν προτείνει ποτέ να κατεβείτε σε μια Όλα τα κόμματα. Όλα. Και η Μελίνα με πήρε και αυτά. Γιώργο, ξέρω ότι δεν είσαι δικό μα και αυτά. <laughs> δεν μπορώ, Μελίνα μου. Δεν μπορώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Σα ευχαριστώ πολύ. Είπατε Χατζιγιάννης και Βαγγέλης Παπαθανασίου, τα δύο μεγάλα, αυτοί που, είχα, που έχουν λοιπόν, άστρο. ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, καταρχήν, έπρεπε και εγώ να κάνω. Μαζί με τον Ντέμι και τον ε, Σιδερά να πάμε, α πούμε... Aphrodite Childs. Ναι, αλλά εγώ είχα τη Μαρία και δεν ήθελα να πάω να την παρατήσω να κάνω καριέρα. Ήθελα να μείνω στην... Μετά, μετά ο Ντέμι, γιατί αυτό ήταν καθηγητή του Group Aph ε, πήγανε. Τι έγινε τώρα και τι πέφτουνε, πού πέφτουνε. Στο Μάη του... Το 68. 68. Μάη του 68 σημαίνει κανείς Γάλλος να δουλέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει κανείς. Όλα νεκρά. Οι μόνοι που μπορούν να δουλέψουν είναι αυτοί του εξωτερικού, οι εμιγκρέδες που λέμε. Επομένως λοιπόν, δεν είχαν κανένα αυτή. Και πάνω λοιπόν, οικογραφούν και σε μια εβδομάδα βγαίνει το Rain and Tears και το μόνο που ακούγεται σε όλη τη Γαλλία και τις γαλλόφωνες ώρες, τώρα είναι τρία παντού. Ε, δεν θέλει. Αυτό είναι άστρο. Και βέβαια το χάρισμα του Βαγγέλη, ο οποίο ήταν και είχε και την αυτονομία να μπορεί να μην δανείζεται άλλους μουσικούς για να κάνει μια ηχογράφηση γιατί μπορούσε να ελέγχει όλους τους ήχους μόνος του. Ήταν αυτόνομος δηλαδή. Έκανε καριέρα τρομακτική αυτή που ξέρουμε ο Βαγγέλης Παναδονάσης. Είναι ο μεγαλύτερο Έλληνα ή θέλει για εσά. Κοιτάξτε, αυτά δεν μένουν που τα οργανικά πράγματα. Οι Έλληνε που γράφουν τραγούδια μένουν. Άρα. Δεν τα ορ, τα δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή δεν έχει τραγούδια ο Ευαγγέλη. Αυτά πώ θα τα παίξει. Τα κομμάτια, που έχει τα. Πότε. Άντε να γίνει κα... Πώ είναι το κάνουν λαμπουράν, α πούμε, που είναι το πασό και βάζουν κάποια τέτοια. Άντε να βάλουν κάτι ορκιστικό να παίξει. εκεί. Ναι, το, το Chariots of Fire που είναι ένα πασίγνωστο. Ναι, 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 ναι. Όταν έχεις αθλητές, δεν το βάζεις. Αλλά ο κόσμο τραγουδάει το συνθέτη με τα λόγια, όχι με τη μουσική μόνο. Κύριε Χατζινάσιο, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέτατε στον Αλφα με τον Γιώργο Επιστρέψαμε στο Αποψηρόμαστε Τέταρτη στον Αλφα με το σπουδαίο συνθέτη Γιώργο Χατζινάσιο. Κύριε Χατζινάσιο, σε μια Ελλάδα που μετά τον πόλεμο ε, και μέχρι σήμερα λέμε ότι δύο είναι οι μεγάλοι πυλώνε τη ελληνική μουσική, ο Χατζηδάκη και ο Θοδωράκης. Είναι δύσκολο για ένα νέο συνθέτη όπω ήσασταν εσεί, ε, Όχι αν είναι δύσκολο, αλλά είναι ψηλά ο πύχη για του συνθέτε που ακολούθησαν. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι... Μιλάμε για δύο φαινόμενα. Να σε πω τώρα και μα ακούγει ο κόσμο. Για αυτού του δύο ανθρώπου, η... η, τέχνη τη μουσική είναι το πρόσχημα. Το πρόσχημα για να γίνουν διάσημοι. Και ζωγράφο να ήταν ο Χατζηδάκη, πάλι θα ήταν ένα μεγάλο ζωγράφο, μάλλον ο Η ιδιοσυγκρασία τη προσωπικότητά του είναι αυτή που τον κάνει να είναι αυτός που είναι. Όχι το έργο. Δεν μπορεί να είναι το χάρτη το φεγγαράκι καλύτερο από το φεγγαράκι του Μιμ Πλέσσα με τον Λευθέρη Παπαδόπουλο. Τα πιο απόψε το φεγγάρι δεν μπορεί να είναι. Αν τα βάλεις λοιπόν τα δύο αυτά, θα πεις το Πλέσσα είναι καλύτερο με το Λευθέρη. Από το χάρτινο το φεγγαράκι. Τα πιο απόψε. Τελείωσε. Λοιπόν, αλλά επεμβαίνει άλλη προσωπική. Όπω ο Θωδωράκη. Ο Θωδωράκη, αν ήταν, α πούμε, διαμερτερόμενο συνθέτη μέσα από την αριστερά, θα ήταν ένα πολύ καλό κλασικό μουσικό. Να έχουν συμφωνίε και τέτοια πράγματα. Είχατε πει κάτι πολύ ωραίο παλιά σε συνέντευξή σα σε σχέση με την ε, συγκεκριμένη μεγάλη επιτυχία. Όπω είναι για τον Frank Sinatra το Strangers in the Night, έτσι είναι και το Ποιο να συγκριθεί μαζί σου για τον Μπάριο. Το σημερίζεστε και σήμερα αυτό ε, Βέβαια Σίγουρα το σημερίζουμε Γιατί είναι ένα τραγούδι που ε, α... Γραμμένο για τον Γιάννη Πάριο Γιατί το Γιάννη Πάριο στο μυαλό μου Όταν το γραψα Και δικαιώθηκα Γιατί μπορεί να το πει και στο γιο του ας πούμε Ο Γιάννης Πάριος τον αγαπάει πάρα πολύ και στα παιδιά του γενικότερα, ποιος να Ο στίχο είναι «Δελαρούνικ» δεν είναι, ναι, ναι, ναι. που μόνο ένα τραγούδι έγραψε. Α, αυτό δεν θυμάμαι μετά να έχει γράψει. Ε, εγώ ένα διάλεξα, δεν ξέρω ναι. αν πήγε σε άλλου συνθέτες, αλλά ναι. τα άλλα δεν ήταν αντάξει, αυτό διάλεξα μόνο, ναι. Πιστεύω για το «Stand in the γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της μελωδίας και του στίχου είναι και το οικοδόμημα που στηρίζει αυτή τη μουσική. Δηλαδή, είναι ορχήστρωση. Θα λέγατε ότι είναι το τραγούδι που αφιερώνεται ενδόμηχα στη Μαρία, στη γυναίκα σας. Έχει ένα μερίδιο αυτό. Mm -hmm. Αλλά το τραγούδι που γράφτηκε για τη Μαρία είναι τα καλά σου γράμματα. À, μα... το ξέρετε ότι το είχαν λογοκρίνει στην Κύπρο για κάποια χρόνια. Όχι. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της εκκλησίας στη δεκαετία του 1990 το είχε κόψει και δεν έπαιζε γιατί έλεγε Μα δεν γίνονται θαύματα. Α. Νόμιζα το ξέρατε. Δεν θέλω μου κόψανε και το, αυτό που λέει Μοσχολιού. Ποιο λέτε. Ξενύχτησα στην πόρτα σου, εδώ είναι ο παράδεισο και η εδώ. Γι' αυτό δεν έχω διαβάσει. <laughs> αλλά <laughs> για τα γαλάζια σου γράμματα ήταν λόγο κρυμμένο. Άκου τώρα. Ναι, <laughs> Δε, γιατί δεν γίνονται θαύματα. <laughs> Δε. Θέλω τόσα πολλά να σα ρωτήσω. Καταρχά, ε, το κάθε ένα είναι και μια ξεχωριστή ιστορία. Ε, Πάριο, έχετε κάνει το κλασικό πιο να συγκριθεί μαζί σου και άλλες τόσες μεγάλες επιτυχίες με τον Πάριο. Έχουμε κάνει και το «Τι θέλεις να κάνω» έτσι, και Το «Τι θέλεις ό, να μία, κάνω» που είναι και λίγο πιο, πιο... λαϊκό και τα ναι, ναι, ναι. ε, Πείτε μου για τον Γιάννη Πάριο. Πολλοί το θεωρούν ως τη μεγαλύτερη φωνή. Ο, Ανδρική. Ο, ο, ο Γιάννης Πάριος, ναι. Στο είδος δηλαδή. Υπάρχει ένας διαχωρισμό τώρα χρόνια, όπω ήταν που η κλάκη καρέζει, είναι Ναι. Βλέπετε λοιπόν, α πούμε, ότι και οι προσωπικότητε είναι διαφορετικέ <συσίλιο> που επεμβαίνουν πάνω στην τέχνη. Λοιπόν, ε, αν. Ε, δηλαδή, υπάρχει κόσμο που θέλει να ακούει τον Ταλάρα, α πούμε, που και δικαίω, που δεν συμβαδίζει με το άκουσμα του Γιάννη Πάριου. Υπάρχει κόσμο που διαχωρίζει τη θέση του. <συσίλιο> θέλει να ακούει Πάριο. <συσίλιο> Ποιο είναι πιο μεγάλο τραγουδιστή για εσά, Επειδή πιάνει μεγαλύτερη μάζα ο, ο Πάριο πιστεύω και απευθύνεται και πολύ στο γυναικείο πληθυσμό πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά ο Γιάννη Πάριο. Το ρεπερτόριο όμω του Νταλάρα. Πιο ανήσυχο. Και πιο διαχρονικό. Ενδεχομένω και πιο ανήσυχο. Όχι, δεν τα δυνατό, γιατί και τα κομμάτια του Πάριου είναι διαχρονικά. Αλλά είναι πιο, έχουν δηλαδή πιο βασάνισμα. Mm. Πιο καλή επιλογή στίχου που λέμε. Πιο... Τα του Νταλάρα λέτε. Ναι, ναι. Αυτό εγκλωβίστηκε, πιστεύετε, ο Πάριο στο... στην ετικέτα του ερωτικού τραγουδιστή. Είναι ψυχή του τέτοια. Είναι, Άρα... είναι ρωτιάρη ο ίδιο. Ναι. Έτσι είναι. Ερω... Έχει ερωτευτεί πώ έχει παντρευτεί, δεν ξέρω κλπ. Είναι ρωτιάρη ο άνθρωπο και εκφράζεται και μπράβο του. Ο καθένα με την ψυχούλα του πάει. Με τον Ταλάρα δουλέψατε ποτέ. Όχι, ποτέ. Ούτε με τη χαρούλα. Με τη χαρούλα κάνε το άσπρο μαύρο. Τι ταλαιπωρία. Α. Α του κακού, φως μου μη του ακού. Λίγο πάντω. Ε. Πολύ λίγο. Να. Να. Η συμμετοχή που κάναμε στο Άσπρο Μαύρο ήταν που τραγούδησε η... για πρώτη φορά για να βήσει σε τυυυχογραφία. Το Παλικάρι. Ένα τραγούδι. Ήταν η πρώτη τυχογράφηση. Είναι μέσα στο δίσκο. γιατί τη Βύση, τι έχετε να πείτε. Σπουδαίο ταλέντο. Δηλαδή μετά τη Μαρινέλα από άποψη. Ας πούμε, θεωρίας πάνω στην πίστα είναι οπωσδήποτε η Άννα. Η Χαρούλα είναι η μεγαλύτερη γυναικεία φωνή. Η Χαρούλα είναι η πιο ζεστή τραγουδίστρια η οποία εκφράζεται η μοναδική που εκφράζει το στίχο πολύ σωστά. Η άρθρωση, το νόημα, α, α, αντιστοιχεί στη φωνή της ε, Χαρούλας Αλεξίου. <σχ> Και η γαλάνη, βέβαια, η δική μου προσωπική τραγουδίστρια, που είναι το βιολαντζέλιο της ε, ε, ψυχής μου, ας πούμε. Τη Γαλάνη τη θεωρείτε δική σας προσωπική τραγουδίστρια. Ναι, ναι. Η Γαλάνη τραγουδάει όταν εγώ διδάσκω στη Γαλάνη το κομμάτι. Αυτή που τραγουδάει μετά το κομμάτι είναι ο Χατζηνάσης με τη φωνή της. Η οποία φωνή της Γαλάνη, ας πούμε, βλέπουμε ότι παραμένει αναλύωτη. Και, και σήμερα είναι μία τραγουδίστρια αξιόπιστη πάνω στην σκηνή. Η Χαρούλα είδαμε ότι αποσύρθηκε λόγω των προβλημάτων της φωνής της. Αυτό πώς το είδατε. Εντάξει, είναι, 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 κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, οργανικό. Από εκεί πέρα είναι ο Θεός. Και καλά έκανε γιατί την αξιοπρεπής. Πρέπει να αποσύρονται, και, θεωρείτε. Και, και, ναι, 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 ναι. και η Δήμητρα Γαλάνη επίση. Πιο αρέα όμω η Δήμητρα. Δεν πάει δεν είναι όπως παλιά. Ξεκουράζει τη φωνή τη Δήμητρα. Ε, έτσι πρέπει, δεν είναι. Έτσι πρέπει, ναι. Γιατί είναι μη. Ουσιαστικά που κουράζεται. Δεν μου είπατε καθόλου για Καζατζίδη και μυθικότηση. Εσεί, ένα τόσο σπουδαίο συθέτη, πώ βλέπετε αυτέ τι μορφέ του ελληνικού τραγουδιού. Ο μεγαλύτερο τραγουδιστή, λαϊκού τραγουδιστή είναι ο Καζατζίδη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άνθρωπο, δηλαδή. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί κιόλα. Ναι. Είχα την αίσθηση ότι εσεί θα μου λέγατε για στράτο. Ότι θα σα α... συγκινούσε πιο πολύ η φωνή του στράτου ω λαϊκό. Τι γίνεται τώρα Γιατί το λέω, γιατί σας έχω πιο ευρωπαίο Ο Καζαντής έχει αυτό τη ανατολή. Αυτό Μην το πώς... συζητώ και εγώ ναι. Και με τους φίλους μου και λοιπά ναι. Εγώ προτιμώ τον Τον Διονυσίου Α, όντως, άρα έπεσα μέσα Ναι, όντως, όντως Αλλά Ο τρόπος που τραγουδάει ο Καζαντζής Την ξεντιά και το πάθος Και τη θεματολογία αυτή Δεν μπορεί άλλος να Με τίποτα να την αποδώσει. Επομένως είναι πάλι έχουμε δύο σκέλη. Έχουμε το Γαζαντίδη και το Διονυσίου, δύο διαφορετικά πράγματα. Mm -hmm. Αλλά με την ίδια σπουδαιότητα. Και έχουμε και το Σερ, το Μπιθικότσι, ο οποίος είπε τον άμμο της θάλασσας. Ουσιαστικά ναι. είπε, είπε, τα καλύτερα. Είναι και θέμα τύχης πολλές φορές αυτό στον τραγουδιστή, ε. Να σου πω, ναι, τι γίνεται τώρα. Όπως λέγαμε το Θοδωράκι, με την αυστηρότητα που διαθέτει, έτσι είναι και ο, ο δικό τη. Πολύ φοβάμαι ότι είναι επαιτιακή και οι δύο. Δηλαδή, θα βάλεις το δωράκι ότι για ένα γεγονό. Δεν το βάζει στα καλά καθούμενα. Και τα ερωτικά του, ωραία είναι. Ωραία. Να, αν θε να, βάλεις, βάζεις να βάζει, βάζει τον πάριο, α πούμε, τα ερωτικά του. Αλλά προς... Προς την, επέτειο την επέτειο πάει και ο Βητικό τη. Θυμάμαι, κύριε Χατζινάση, το ήμουνα 12 χρονών ή 11 όταν κυκλοφόρησε η 11 εντολή. Και παρόλο που ήμουνα σε αυτή την ηλικία, ε, είχα ξετρελαθεί με αυτό το δίσκο. Το είχα αγοράσει ως LP τότε. Και νομίζω πρέπει να ήταν και η μεγαλύτερη ελληνική επιτυχία τη Μούσχορη χωρίς ε, ναι. στα, στα σύχο... Γιατί νομίζετε, έτσι είναι, φοβάστε, φοβάστε να το πείτε. Ε, ναι, έπρε... 250.000 δίσκους, δεν ξέρω ναι. να κάνει ποτέ. Δηλαδή, ούτε και πριν, με τον, πριν να φύγει για το εξωτερικό με τον Χατζηδάκη είχε κάνει τέτοια Όχι, επιτυχία. Ήταν υπή... ναι, η μεγαλύτερη τη επιτυχία. Επίσης... Επίσης... Ήταν μονάζικα. Ήταν. Ήτανε... δισκάκια. δισκάκια. Ναι. 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 Επίση, μεγάλη επιτυχία και για εσά, που ήταν μαζί σας ο Νίκος Γκάτσο, ο οποίος είχε δώσει μόνο στο Χατζηδάκη στίχους. Πώς πείσατε τον Γκάτσο και σας έδωσε... Δεν τον έπεισα εγώ. Ο, ο, γκάτσος. Γκάτσος, ο, Γκάτσος, με την... Ε, είχαν μια συμφωνία έτσι, αμοιβαίας συμπάθειας. Mm. και Και αποκλειστικότητα να όταν κάνει δίσκο η Μούσχο να είναι σε φύση και στίχου του Γκάτσου. Ναι. Αλλά είχα κάνει εγώ με τον Γκάτσο πριν τη Το Γιαρέμ Γιαρέμ, ναι. Και άλλα πολλά που είχαμε κάνει και δεν θυμάμαι του τίτλου τα είχε δώσει ο Γκάτσο ερήμην τη συνάδελφο Μόσχολη. Δηλαδή με πλησίασε και μου λέει θέλω να, να γράψουμε μαζί του τραγούδια Γιώργο. Δεν ήταν δηλαδή η πρώτη φορά που έγραψε τον γκάτσο. Ναι, αλλά στο δίσκο αυτό μπήκε και το γιαρέμ», «Γιαρέμ» στην 11η. Ναι, λέμε, λέμε, ναι. Ναι, λέμε. Εν τω μεταξύ, αυτό ήταν το 1985, όχι 1986, όπου ήταν μια Μόσχολη με νούμερο 1 στην Αγγλία το Only Love. Love, ναι. ναι από την κόρη του Μιστράλ. Ναι. Του Μιστρά. Άρα, είχατε μια διεθνούς φήμης τραγουδίστρια, ένα σπουδαίο ποιητή στη Χουργό και εσείς. Είναι ένας δίσκος ορόσημο στην ελληνική δισκογραφία. Όταν το φτιάχνατε, το καταλαβαίνατε? Όχι. Γενικά, <laughs> εγώ δεν καταλαβαίνω την τύχη. Πάλι στέκαμε με αλόση και με το λεφτάρι Παπαδόπουλο στην εκπομπή του. Γιατί μου έλεγε ότι εγώ, μόλι το γράψω, αυτό είναι επιτυχία. Τερμά. Το ξέρω. Εγώ του έλεγα. Όπω κάνουμε εμεί συνέντευξη. Όχι, δεν... εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όλο θα γίνει επιτυχία. Πρέπει να βγει πρώτα. Να... Να... να καταλάβω. Τραγουδάει ο κόσμο. Ενδιαφέρεται. Τότε μόνο. Ε, λοιπόν, το ίδιο έγινε. Και με την 11η <laughs> εντολή. <laughs> Και, μάλιστα και στην περίπτωση που ήταν και πιο δύστροπος, α πούμε, ο Γκάτσο στο θέμα του. δεν μπορεί εύκολα να πει από την αρχή μέχρι το τέλο ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γκάτσο. Τα λόγια όλα. Δεν γίνεται. Όπω και τη Λίνα. Και η Λίνα επίση, η Νικολοκοπούλου. θαυμάσια αυτή. Εγώ κάνω ένα δίσκο μαζί. Ε, δεν μπορώ. Κάνω σε μια στροφή μετά από εκεί δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Λοιπόν, αλλά είναι σπουδαία να, Αυτό λοιπόν κάπως έκανε να είμαι άτρομο στην άποψη ότι μπορεί να γίνει κάτι σπουδαίο. Μετά, μετά έγινε. Ωραία. Στον δρόμο. Από τότε υπάρχει το ερώτημα και χαίρομαι που είμαστε μαζί για να μου πείτε <συσκλή> την άποψή σα. Ποια είναι η ενδεκάτη εντολή. Το έχω συζητήσει και με του ακροατέ στο ραδιόφωνο. Η ενδεκάτη εντολή είναι να αισθάνεσαι ελεύθερο. Αυτό. Και να είσαι ελεύθερο. Το έχετε συζητήσει με τον Κάτσο, όταν το γράφατε. Όχι. Δεν, ε, δεν ήθελα να, να εκμεύσω, ας πούμε, από αυτόν τη λύση, αλλά βγαίνει από το νόημα του στίχου. Το, την ξέρουν μόνο Η τρελοί και όλη, όλη τη γη οι σκλάβοι. Ε. Αυτή είναι που θέλουν να είναι ελεύθερη. Θέλει να βασανίζει λιγάκι, α πούμε, και το. Εντάξει. Είναι απλοϊκό, αλλά και τόσο σύνθετο. Ε, πείτε μου για τη Μόσχορη, μια και λέγαμε για την Μόσχορη για σας. Είναι το αιδόνι της παγκοσμιότητας. Είναι ένα Μούσχορη. Δεν υπάρχει τόσο γλυκιά φωνή. Τώρα μπορεί να έχουν βγει πολλοί και πολλές και αυτά ιστορίες. Αλλά είναι το αειδόνι της παγκοσμιότητας. Πάντα στην Ιαπωνία, στην Κίνα, άκουγε στην Άννα Μούσχορη να κελαϊδάει σαν αειδόνι. Και επίση να πούμε ότι για πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα είχε την καλύτερη θέση στην Eurovision λόγω δικού σας τραγουδιού. 30, ήταν, 30 χρόνια. Ήταν το μάθημα Σολφές το 1977 στην Αγγλία με αυτή την υπέροχη τετράδα και... Τι θυμάστε από εκείνο τον διαγωνισμό. Λέγανε ότι ήταν φαβορή η Ελλάδα Ήτανε. και ότι θα κέρδιζε τον διαγωνισμό. Όντως έτσι ήταν, πηγαίνατε για την πρωτιά. Καταρχήν εγώ δεν, είχα στα σχέδια μου να εμπλακώ με την Eurovision διότι ο Χατζηδάκης ε, την είχε κατηγορήσει σαν πανηγύρι και πανηγυράκι και όλα αυτά. Ναι, αλλά είχε, αυτός ήταν υπεύθυνο για την Eurovision, είχε στείλει την προηγούμενη χρονιά την Koch όχι αυτό με το, με το Παναγιά δική, μου Παναγιά όχι μου. με δική του μουσική. Δεν ήταν δική του μουσική. Ό, όχι, αλλά αυτό την είχε στείλει την Κοχ. Αυτό την είχε επιλέξει ναι. για να τη στείλει, ναι. Όλοι λοιπόν πριν από, από μένα φτάνανε 18, 19, 20 τελευταίοι. Παπαντού. Ε, δεν είχα κανένα λόγο να εξαυτιλιστώ κλπ. Όταν έγραψα όμως τις νότες αυτές στο πιάνο κλπ. που δεν ήταν... Η Μαρία, πάλι, η γυναίκα μου, από πάνω που ήταν, μου λέει, τι ωραία μουσικούλα είναι αυτή βρήκε, τι είναι αυτό. Λέω, γάινω, ψάχνω και λοιπά. Α, μου λέει, αυτό άμα το φτιάξει κάπως, νομίζω, μπορεί να, να, να πάει στη Eurovision. Άστε με ρε Μαρία με την Eurovision, με Άμα βάλουμε εδώ ελληνικά λόγια, αν με αγαπά, η αγάπη θα είναι. Τελείωσε, δεν υπάρχει περίπτωση. Πώ μου γίνεται ρε παιδάκι μου αυτό. Ε, Στάσε ρε Το Waterloo, πώ έγινε, α πούμε. Τι, ένα κώδικα είναι. Διεθνή κώδικα. Αφού τον έχουμε τον κώδικα, που είναι οι νότε. Γιατί δεν βάζουν τι νότε. Ντόφα, φαφά, σολφα, μήντο, ή μη, μη, μη. Αμέσω όλα Και τι έγινε. Ένα κίνημα πανευρωπαϊκό. Όλη η μουσική που παίζανε, όλα τα όργανα από το μπουζούκι μέχρι το βιολί, μέχρι το, την άρπα, πηγαίναν όλοι στα σπίτια του να δούνε αν είναι οι νότε αυτέ. Φαντάζεσαι. Πολύ έξυπνο. Φαντάζεσαι εικόνα αυτή. Τι μαζική εικόνα είναι. Και να το παγάσε Αφού ο Πολμοριά, αυτό ο μεγάλο ενιστοτή ο Γάλλο, μου στείλε ολόκληρο αυτό που έγινε είναι σπουδαίο, μου λέει. Αυτό δεν μπορεί να φανταστεί. Ναι. Και, και τι έγινε μετά, Πήρατε εσεί τι την έγινε. Τι έγινε, Πολλά γίνανε. Έγινε για να μην γίνει. Λοιπόν, για πρώτη φορά το BBC κάνει απεργία. Ναι. Πριν πάμε όμω εκεί, εσεί πήρατε την ΕΡΤ και του είπατε έχω τραγούδι, Ή αυτοί σα πήραν και το γράψατε έτσι. Όχι, ναι. διαγωνισμό, τόσο Α, είχε έγινε, διαγωνισμό. Τότε δεν πήρα κανέναν εγώ. Ναι, okay. Ούτε έξω ούτε. Δεν το πήρε και πολύ ζεστά. Λέω εντάξει, το έγραψα. Το στείλατε σε, κάνε... σε, διαγωνισμό. Ε, και με παίρνει ο Φρέντι Γερμανό και μου λέει: Τι έχεις κάνει, κατάλαβε τι έχει κάνει. Μου λέει: Εδώ πέρα έχουμε τρελαθεί. Σταματάμε από εδώ και πέρα δεν ακούμε τίποτα άλλο. Λέει, τι, ναι, ναι, ξέρουμε. Τελείωσε. Μπράβο σου μου λέει: τι, θα πάρει το πρώτο βραβείο μου, λέει, Δεν υπάρχει περίπτωση. Και του τέσσερι που του βρήκατε, την Πέση, τον Πασχάλη, τον Ρότζο και την. Η αρχική ήταν, Ρόμπερ Βίλιαμ, Μπέση και πήρα την ελπίδα η οποία δεν δέχτηκε. Και όταν δεν δέχτηκε η ελπίδα, είπε ναι, η Μαριάννα. Η οποία μα βοήθησε πάρα πολύ. Καλά σου έγινε έτσι, γιατί μα βοήθησε. Τα ενδύματα που κάνουν τα παιδιά τη μεταδολογία την έκανε αυτή και το χορευτικό. Να. Το χορογράφησε. Ωραία, άρα του στήσατε του τέσσερι. Έγραψε και η Σέβη του στίχους του υπόλοιπου. Ναι, τη είπα τη Σέβη. Εγώ το ρεφρέν. Βέβαια, όλο... το όνομά τη λέει, αλλά τη έδωσε την ιδέα. Α το ρεφρέν. Είναι τον τόφο Βάλε εσύ τώρα, πάρε δικαιολογούμε για να πούμε το τόπο Και Και είμαστε παιδιά σε μια γυναίκα τότε και λοιπά. Και γίνεται το τραγούδι, το στέλνουμε. Προκρίνεται, παίζεται τώρα αυτό, το, 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 τα ραδιόφωνα, χαμό γίνεται και λοιπά. Είχε 40, ήταν πρώτο στα γκάλωπ σε όλη την Ευρώπη, 40 από το δεύτερο που ήταν η Ιταλία. 40 πόντου διαφορά. Η Ιταλία ή η Γαλλία που κερδίζει. Ιταλία, η Ιταλία. Η Γαλλία,

<τράντα> αυτό δεν είναι το σάκο με ναι. ε, 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 Εγώ λέω το, αυτό που κέρδισε. Ε, άμα τα βάλουμε μαζί. Αυτό πρώτα το κάνουν οι Άγγλοι που δεν Δεν ασχοληθήκαν όμω οι Άγγλοι. Σου λέει πάλι θα την κάνω παιδί στην Eurovision. Ναι, βέβαια, ναι. Και. Πάτε εκεί. Πάω εκεί, πάω βέβαια σαν ανταμές, μάθαν όλη την αξία του κομματιού, προσπαθήσαν με κάθε τρόπο. Η Ελλάδα θορυβήθηκε πάρα πολύ. Εδώ η κυβέρνηση, γιατί δεν είχαμε έγχρωμη τηλεόραση. Δεν είχαμε και χώρο, δεν ήταν μέγαρο, δεν υπήρχε. Μόνο το Παλάσι υπήρχε. Μπορεί να γίνει γυροβίζων στο Παλάσι. Πε μου. Θα έπρεπε λοιπόν να πάμε στην... στο Ισραήλ, να γίνει ή στην Ιταλία, οι πιο κοντά χώρε, α πούμε, αναλαμβάνουν μετά. Αν δεν μπορεί εσύ να το διοργανώσει αυτό. Mm -hmm. Και βέβαια τότε ο Καραμαλή είχαν προσπάθεια να μπούμε στην ΕΟΚ. Θα γινόμασταν ρεζίλιο των σκυλιών, α πούμε, κλπ. Και, και έτσι τη βόλεψε κιόλα που ήρθε πέμπτο, γιατί δεν άλλαστα είχαμε γίνει ρεζίλιο και δεν βγήκε. Άρα, σαν, σαν να έτσι, σαν ποταρίστηκε το πράγμα. Ε, δεν μπορώ να λέω εγώ ούτε αυτό να ξέρω. Λυπηθήκατε, απογοητευτήκατε ή εντάξει. Μα λυπήθηκα γι' αυτό δεν, δεν, μίλησα ποτέ, γιατί έκτοτε δεν με είχατε δει ποτέ σε κανένα παράλληλα να μιλάω για την Eurovision αισθάνθηκα επειδή μου αρέσει την μπάλα του ποδόσφαιρου και όταν χάνει η ομάδα πάντα φταίει ο ιδιωτητή, αισθάνθηκα ότι μόλι γύρναγα και άρχισα να γκρινιάζω. Θα... Είναι πόσο ο ιδιωτητή, α πούμε, που φταίει. Βγήκε πέμπτο, αλλά δεν φταίει. Το κομμάτι έκανε μεγάλη αίσθηση. Ε, μα ήταν και η καλύτερη θέση τη Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια. 30 χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Ήρθε και η Έλενα το 2005 και πήρε την πρωτιά. Ναι. Πώ σα φάνηκε αυτό τότε. Πάρα πολύ ωραίο. Πανέξυπνο κομμάτι, μπράβο στον Δάντη Καταπληκτικό. Εντάξει. Παρακολουθείτε την κυροβίζιο μέχρι σήμερα. Yeah, βέβαια. Έχει από το εγκλημάτιο δεν γυρνάει πάντα. <laughs> <Ο> Ολοφόνο. Ήσασταν <laughs> αυστηρό με του τραγουδιστέ στο στούντιο. Είτε ήταν η Γαλάνη, είτε ήταν ο Πάριο ή η Μαρινέλα. Θα γινόταν το δικό σα. Ή ήσασταν διαλλακτικοί. Το δικό μου θα γινόταν, δεν υπάρχει περίπτωση. Το δικό μου γιατί πάντα υποστηρίζει και ο παραγωγό τη nah. εταιρεία που είναι εκεί πέρα. Δεν πάει με τον τραγουδιστή, εκτό αν είναι τρελό ο συντέτη και ζητάει πράγματα και Υπήρξε τραγουδιστή. είμαι, είμαι, έχω τσακωθεί πολύ. Είμαστε με την γαλάνη, σκοτωνόμαστε, αλλά είμαστε. Τι να σου πω, είναι τρομερό μα. Ο ένα δεν κάνει με τον άλλον και με συνέχεια κρίνει αυτό, οι ιστορίε. Όταν με το ζώο, βγήκε να το πει λέει ας πούμε ζω μετά από σένα... ρε Δήμητρα τι ζεις τώρα, ζεις εσύ εδώ πέρα χαλάει ο κόσμος αυτή ζω, φεύγει μετά απο ένα ζω, δεν έχει ένα νεύρο φώναξε το, όχι Γιώργο μου εγώ δεν μπορώ να δεν μπορείς λέω Μα, δεν πρέπει να εκφράσουμε με την ιστορία του τραγουδιού την ζατίζω, την ζατίζω και μετά ζω μετά από σένα <laughs> και το λέει Μία και έξω. Λοιπόν... Με Μοσχολιού πόσοι ήσασταν. Μεγάλα καλά με τη Μοσχολιού, ναι, ναι. Αντράκι ήταν αυτή. Μεγάλη Λόρκο. πλάκα, Λόρκο. ναι, ναι. Λόρκο. Μεγάλη πλάκα, ναι. Με, πέ, με πείρασε κιόλα. <laughs> ε, ναι, πολύ καλά ήταν, ναι. Για τη φωνή της Μοσχολιού τι θα λέγατε. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη γυναικεία φωνή. Ε, είναι... Για μένα, ας πούμε, η... Η Μοσκολιού έχει τη μεγαλύτερη λαϊκότητα από, τις, από την Χαρούλα και την Μαρινέλα. Και το μεγαλύτερο ρεπερτόριο. Το πιο σημαντικό δηλαδή. Το πιο σημαντικό το έχει αυτή και ο Μανώλη Μετσιά επίσης. Η πιο ευνοημένη από ρεπερτόριο τραγουδιστέ. Και με την Αλέξια κάνατε σπουδαία πράγματα. Κάνατε το κεκλεισμένο των θυρών. Φραγκενστάιν. Uh, Frankenstein. Frankenstein, με το Σταύρο Σιδερά. το Σταύρο του Σιδερά, Λιμπέρτο του Σιδερά. Ναι. Ε, δουλεύατε μαζί στο Ταμπού, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και επίση σπουδαία φωνή. Σπουδαία φωνή. Δεν ξέρω γιατί δεν προχώρησε, α πούμε, πήγε και στο εξωτερικό η Αλέξια. Είναι διεθνών προδιαγραφών. Εφάμιλη των Αμεγανίδων τραγουδίστρια, τρομερή τραγουδίστρια, τρομερή τραγουδάει πράγματα μέσα στο Frankenstein που κάναμε, ασύλληπτα και ψηλά και ωραίο, εκόχρωμα. Είμαι ενθουσιασμένο. Όλοι αυτοί που τώρα κάνουν τη μεγάλη επιτυχία, όπω ο Κωνσταντίνο ο Αργυρό, ο Νίκο Οικονομόπουλο, πώ σα φαίνονται εσά. <κυρίζει> Είναι μια γενιά η οποία πραγματικά ας πούμε, σέβεται το ρεπερτόριο των δικών μα, των παλαιότερων συνθετών και το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό. Απλούστατα, έχω την αίσθηση ότι εμεί είχαμε ένα άλλο κώδικα επιλογή ε, στίχου και μουσική. Νομίζω ότι τα κομμάτια δεν αντέχουν αυτά, πολύ διατά, αυτά που κάνουν τα παιδιά. Είναι πολύ καλοί τραγουδιστέ, αλλά δεν αντέχουν τα κομμάτια στον χρόνο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα. Είναι μόδα να μην αντέχουν. Δεν αξίζουν να μην αντέχουν. Δεν προλαβαίνουν. <laughs> δεν προλαβαίνουν γιατί του ξεπερνάνε την άλλη μέρα ένα άλλο, μια, ένα άλλο. Πολύ, βγαίνουν πολλά κομμάτια συνέχεια. Στο λεγόμενο έντεχνο βλέπετε κάποιον ή κάποια τραγουδιστή ή τραγουδίστρια. Όλα έντεχνα είναι. Τι έντεχνο δηλαδή. Ε, στην, ε, στην άλλη έντεχνα. σκηνή, α πούμε, που λέγαμε Γαλάνη, Αλεξίου και τα λοιπά, σε αυτή τη σκηνή. Υπάρχει μια καινούργια Γαλάνη, α πούμε, η Αλεξίου. Όχι, ναι, δεν, ναι, ναι, ναι. Τραγουδιστέ που σα είπα στην αρχή ότι ο μόνο που είναι ανταγωνιστικό προ του μεγάλου τραγουδιστέ είναι ο Χατζηγιάννη. Κανεί δεν πλησιάζει, πούμε, Υποφίλιο, α πούμε, και Ζουγανέλη μπορεί να είναι η καινούργια διάδα γυναικεία του ελληνικού τραγουδίου. Είναι πολύ, πολύ καλέ τραγουδίστε. Σπουδαίε. Δεν θα γίνουν ποτέ Μαρινέλα. Ποτέ. Ποτέ. Αλεξίου, δεν λέτε. Ποτέ. Δεν φταίνουν δεν τα παιδιά αυτά. Είναι η εποχή, λέτε. Η εποχή. Δηλαδή, δεν κάνει στάρ. Δηλαδή, θυμάμαι, α πούμε, οι τοπικοί που ήταν στον κινηματογράφο. Βγαίναν έξω, α πούμε, και σταματούσε η κυκλοφορία. Πώ φαίνεται σε εσά αυτό το καινούριο κίνημα που κάνει επιτυχία στην Ελλάδα, εγώ δεν πιστεύω από το ότι θα κάνει επιτυχία στην Ελλάδα, αλλά κάνει. Οι τραπ και οι trappers Να, ναι, τώρα, να σου πω κάτι. Έχει μουσικότητα αυτή η μουσική μέσα. κάποια στιγμή θα κάνουν συντέφιση, καμιά γκάφα μεγάλη, ενώ τα πάμε πολύ καλά. Και, <laughs> και τι... Είμαι άνθρωπος αν... ανυπόκριτος και που βγαίνουν αυτά που σκεφτούμε <laughs> και δεν πρέπει να τα λέω. Άρα δεν σα αρέσει να καταλαβαίνω. Τι δεν μου αρέσει καταρχήν. Δεν θέλω εγώ να μιλάνε. Δεν πάνε να τραπ, μπα τραπ. Α, εγώ θέλω να. Εμεί κάναμε μουσική. Δεν με ενδιαφέρει γιατί δώσαν τόσο μεγάλη αξία, α πούμε, να γίνονται δίσκοι με λόγια. Αφού το λόγο, λόγο μπορεί να το κάνει σε βιβλίο, στι εφημερίδε, στα προεδρικά, στα γράμματα. Γράψτε λόγια, γράψτε. Γιατί πρέπει να είναι μουσικό είδο ο λόγο. Γιατί αφαιρεί τη μουσική. Αυτό με έχει κάνει να έχω προκατάληψη. Mm -hmm. Δεν κουστάρω να, βλέ, να ρε παιδί μου, να μιλά και να έχει ένα πουτσέκ, πουτσέκ, και Τώρα θα πάμε να πούτσε το. Τα άστε, ρε φίλε. Εγώ το. Εντάξει, μπορεί να είναι οπισθοδρομικό. Αλλά έτσι είμαι. Δεν μπορεί να μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Mm -hmm. Δεν είναι πρόοδο δηλαδή. Να φερείς τη μουσική και να κάνει δίσκο μόνο με λόγια. Δεν ξέρω πώ το βλέπουν. Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Χατζινάση, δεν σας έχουν προτείνει να είστε κριτική επιτροπή σε talent shows, δεν σε Δεν πάω εγώ σε αυτά. Δεν μπορώ να, 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 μειώσω ανθρώπους. Γιατί ο καθένας με τον τρόπο του ενώ δεν, δε, να... δεν αισθάνομαι καλά. Γιατί όπως είμαι ανυπόκριτος όπου είπα πριν, θα κάνω γκάφερ μεγάλε. Και δεν θέλω. Δεν είμαι τέτοιο τύπο να εκτέτω τον εαυτό μου στην άρνηση. Δεν κάνω. Ο καθένα εφόβεται Εγώ δεν κάνω για πράγματα. Όλοι μου λέγανε δηλαδη οφειλείται οφείλεται ενδεχομένω ένα από αυτούς, <σχει> που γίνεται γνωστό για ένα μικρό διάστημα, γιατί όλοι δεν κάνουν καριέρα, και έχει α πούμε σκοτώσει δεκάδε παιδιά που είχαν όνειρα τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν, ας πούμε. Γιατί όταν πα και σε απορρίψει μια επιτροπή, με τι πρόσωπο που να πα στι γονεί σου και στα αδέρφια σου, πότε να ξανακάνει. τελειώτσε. Του τελειώνει <σχει> το όνειρο. <σχει> <σχει> Από την άλλη, δεν μπορεί και όλοι να θέλουν να τραγουδάνε. Δεν είμαι δικαστή εγώ να καταστρέφω τα όνειρα των παιδιών. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ένα οφειλείται Και όλοι οι άλλοι, η μάζα αυτή των ανθρώπων είναι δυσαρεστημένοι. άνθρωποι είναι και του μαροκάματο άνθρωποι που έχουν μια χαρά πριν πάνε εκεί πέρα. Πού είναι κάποιε κοπέλε που τραγουδάνε σε διάφορα, δεν πάνε. Ναι, ναι. Ε, μια χαρά πριν βγουν. Μόλι που και αποκλείσουν, άντε να βγει στο μαγαζί να τραγουδίσει. Αυτή τη βλέπει την απορρίψανε εκεί πέρα. Στο άσυλο, φίλε. Δεν συμμετέχω. Πρόσφατα, πριν καιρό δηλαδή, στον Νικό Χαρτζή Νικολάου, εξομολογηθήκατε πω δεν ήσασταν καλό πατέρα με τα τρία σα παιδιά. Γιατί το είπατε αυτό. Το, το καλό τώρα ήθελε και άλλη εξήγηση. Απλώ δεν την έκανα. Δηλαδή, ο πατέρα, ο οποίο ε, ενδιαφέρεται ας πούμε, να κάνει παρέα με τα παιδιά πολλέ ώρε, να ασχολείται μαζί του, να τους φέρνει δώρα, κάτι τέτοια πράγματα. Ενώ, γιατί σε απορροφάει τόσο πολύ το να είσαι καλλιτέχνης και συνέχεια να έχεις ενδιαφέροντα. Δεν υπάρχει ώρα που πας 8 με 5 το απόγευμα στο τράπεζα και σε και μετά από τις 5 είσαι. Εμείς όλη τη μέρα είμαστε, εγώ παίζω πιάνο, διαμελετάω μελετάω πιάνο μία-δύο ώρες ας πούμε. Έρχεται κόσμος, κάνουμε συνεντεύξεις στο σπίτι, Τραγουδιστέ, ακροάσει. Δεν υπάρχει δηλαδή ο μπαμπά αυτό που που ξέρουμε εμεί από τα έργα τα κινηματογραφικά ή από του θείου μα κλπ. Δεν, δεν ήμουν τέτοιο πράγμα. Με αυτό το κριτήριο του αυτού μου είπα ότι δεν είμαι καλό πατέρα. Όχι, τα δέρνω και θα σπάσω στο ξύλο. Καλά, ναι, αυτό εννοείται. Το καταλάβαμε ότι <laughs> είχε να κάνει <laughs> με το χρόνο που του <laughs> διαθέτατε. <laughs> Τι να πω, βεβαίω δεν, δεν είμαι. Ο Χρήστο πάντω είχε κάνει μια ωραία αρχή. Ναι. Με ένα τραγούδι που του γράψετε από soundtrack ναι. σειρά, ναι, ναι. φοβόσασταν πάντα από τότε ότι το επώνυμο του θα ήταν α, πρόβλημα. Δηλαδή το είχε το όνομά ναι. σα, ναι. ο γιο του Χατζινάσιου, α πούμε. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, και αυτό είναι μια προκατάληψη δική μου, όχι μόνο για τον Κρίστο, για όλα τα παιδιά. Τα παιδιά δεν προχωράνε εύκολα γιατί ο κόσμο αντιλαμβάνεται ότι μπαίνουν ας πούμε, στο τερέν του γηπέδου με τρία γκολ από τα αποδυτήρια. Και ο κόσμος είναι καχύποπτος σε αυτά τα πράγματα. Δεν συνηγορεί εύκολα. Επομένως, το να είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί να γίνεις γνωστός, αλλά καριέρα δεν μπορείς να κάνεις. Και δεν έχουν κάνει πάρα πολύ. Σπανίως. Ίσως η μόνη η οποία ξεχώρισε είναι η Ζουγανέλη. Και πάρει ο μπαμπάς τώρα Περισσότερο ηθοποιό είναι ναι. που έκανε μια τραγου... κόρη τραγουδίστρια. Βέβαια είναι και συνθέτη, αλλά δεν το προβάλλει αυτό τόσο πολύ. Ναι. Έτσι, τον ξέρουμε περισσότερο από τα σεριάλ και από, τα, από τι ταινίε. Η μόνη εξαίρεση είναι αυτή. Εντάξει, είναι, αλλά σκεφτείτε τώρα πόσα παιδιά καλλιτεχνών δεν κάνανε τίποτα. Άρα ο Χρήστο τώρα κάνει κάτι άλλο, ασχολείται με κάτι ο άλλο. Ο Χρήστο πρέπει να είσαι πολύ χαρισματικό για να παλέψει και να ξεχωρίσει. Να. Έτσι. Εγώ δεν είχα διαβλέψει τέτοιο μέγεθο χαρίσματο. Η Ρίτα ε, σπούδασε μουσική πάντω. Σπούδασε η Ρίτα, βεβαίω. Σπούδασε και, και, και μουσικοθεραπεία. Έχει σπουδάσει στη Νέα Υόρκη και δίνει και διαλέξει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Ζει στο εξωτερικό όμω. Mm. Ναι. Αλλά είναι πολύ καλή πιανίστρια. Δεν έκανε καριέρα όμω. Δεν την ξέρουν, ήσαν συνθέτηδα. Παρόλο που έχει κάνει και δίσκου πολύ ωραίο. Τώρα βγάζει και ένα καινούριο δίσκο και η, και η Άννα, είναι, η Άννα είναι, πιο ιστορ, ιστορ, είναι, corporate. ιστορία τέχνης. Α, ιστορία της τέχνης. Ναι, ναι. Πιο πολύ με Όχι, ιστορία τέχνης επιχειρήσεις. Κάνει. που με πίνακες ξενοδοχεία, κάνει έξω από το αυτό. Τρέχει από εδώ και από εκεί. Ναι. πλοία, αυτά, θεαλαμιγούς. Είναι τέτοια ιστορία. Πολύ ωραία. Να υπενθυμίσω ότι θα είστε στην Κύπρο 22 και 23 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας και 26 και 27 Ιανουαρίου στο Πατήχιο Θέατρο στη Λεμεσό, μαζί με τον Στέφανο Κορκολή στα πιάνα σα <χαι> και θα τραγουδούν η Σοφία η Μανουσάκη και ο Δόρο ο Δημοσένους, ο συμπατριώτη μα. Τι έχετε ετοιμάσει με τον Κορκολί και με την Δεν Μεσσάς. τα λέω αυτά γιατί δεν μου αρέσει από πριν δεν ξέρω. Δεν θα λέω. θα θαυμάσει κάτι που δεν γίνεται εύκολα στην Ελλάδα. Είναι ένα ντουέτο που βγάζει φλόγε. <χαι> Πάρα πολύ ωραία. Ticketmaster.cy για τα εισιτήρια σα και ACS Courier. Κύριε Χατζινάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψινό μας. -τα Θα μπορούσαμε να μιλάμε και άλλη ώρα, γιατί έχω τόσα να σας ρωτήσω. Ε, ναι, ήδη κάνετε δύο εκπομπέ τώρα. <laughs> Τι <τίκαν. laughs> Μα ο κάθε δίσκος σας είναι μια, έχει μια ιστορία από πίσω. Πού να σταματήσουμε. Έχει, έχει, έχει και πιάσαμε μόνο τους πιο έτσι, ας πούμε. είχα πολύ καλούς συνεργάτες όμως. Και από ανθρώπους που γράψαν τα τραγούδια μας στο δίκο και από τους τραγουδιστές που τα και του ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ και πάλι θερμά. Και εγώ επίση. Να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο Athens Capital στην Πανεπιστημίου 4 που μα φιλοξένησε και εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη Κυριακή στι 6.45 τέταρτη στον Α. Να είστε καλά, καλά.